Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, χρειαζόμαστε πολύ προσοχή με τον εαυτό μας. Πρέπει συγχρόνως με την προσοχή αυτή να έχουμε και μετάνοια. Διότι η δύναμη της αμαρτίας είναι μεγάλη δύναμη, η δύναμη του κακού είναι μεγάλη και μας δένει με το κακό αυτή η δύναμη. Ας ξαναπούμε τι είπε ο διάβολος στον Παράδεισο, στην Εύα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την περιέργεια. Όταν λοιπόν ικανοποιηθεί η περιέργεια, η ψυχή αισθάνεται μια γλυκύτητα, ας πούμε, τη γλυκύτητα αυτού του καρπού, της περιεργίας. Η πρώτη περίοδος λοιπόν της αμαρτίας είναι γλυκιά, και γι' αυτό σου τσακίζει τη θέληση και κατόπιν σου τσακίζει το νου. Αρχίζουν μετά οι αλλεπάλληλες πτώσεις. Διότι θέλει κανείς συν το χρόνο να προχωράει περισσότερο στην περιέργεια και τσακίζεται. Ο νους όσο προχωράει η αμαρτία σκοτίζεται. Και επομένως την πρώτη περιέργεια και την πρώτη πείρα, ακολουθεί και η δύναμη του κακού, που είναι η συνήθεια, η επανάληψη, η συνήθεια και η ειδονή. Η πείρα μας δένει με το κακό, η αύξηση δηλαδή της συνηθίας και της ειδονής μας δένει με το κακό. Αλλά στον κόσμο, αγαπητοί αδερφοί, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι εχμάλωτοι και αλυσοδεμένοι στο κακό. Και επειδή ο καθένας βρίσκει τον όμοιό του, όπως λέει, γι' αυτό δύσκολα ζητάνε οι άνθρωποι λυμένους ανθρώπους για να λυθούν και προτιμούν για παρηγοριά τους δεμένους από το ίδιο πάθος. Και αυτό το κάνουν όχι για να λυθούν βέβαια, γιατί αυτοί δεν μπορούν να τους λύσουν, αλλά για να ικανοποιήσουν το πάθος τους και να παρηγορηθούν με την πτώση των άλλων. Ομοιοπαθείς δηλαδή, με ομοιοπαθείς κάνουν παρέα. Κάποιος σήμερα λοιπόν, κάποιος αύριο θα συμμετέχει σε αυτή την αμαρτία, οποιαδήποτε είναι αυτή, η οποία αν δεν τη διακόψει, σιγά σιγά θα εξελιχθεί και θα του φέρει τον πνευματικό θάνατο, που είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το Θεό. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είναι πνευματικός θάνατος και μπορεί να γίνει και εδώ σε αυτή τη ζωή αυτό το πράγμα, αλλά το δυνηρότερο είναι να συνεχίσει αμετανόητος ο άνθρωπος μέχρι το θάνατο. Τότε το κακό μένει αθάνατο. Θα έπρεπε να απολαμβάνουν οι πρωτόπλαστοι τη μακαριότητα του Παραδείσου αντί της περιεργίας και της πείρας αυτής που πήρανε του καρπού της γνώσεως, όπως λέει. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να μας κρούν τον κόδωνα και να καταλάβουμε να μην επαναλαμβάνουμε αυτό το κακό των προπατώρων μας. Γιατί η ευσέβεια δυναμώνει τον νου, ενώ η αμαρτία τον αποδυναμώνει. Και με τη θέληση αυτή θα ζητήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν πέσει σε κακές συνήθειες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατεβάσουμε τον Παράδεισο στη γη μας, λέει ο πατήρ Ιωήλ, και ο Μέγας Βασίλειος λέει να αποφεύγεται τις συναναστροφές των κακών. Απλά πράγματα και όμως δεν τα κάνουμε. Συνταγές εύκολες. Αλλά ξέρουμε ότι ο Παράδεισος αρχίζει από εδώ, ή και η γάρη βασιλεία των ουρανών, είπε ο Κύριος, δηλαδή πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αν έχουμε λοιπόν υπόψη μας την άγνοια στην οποία πέφτουν πολλοί αμαρτωλοί άνθρωποι και τη σοφία του Θεού, ο οποίος γνωρίζει από το μεγαλύτερο κακό να βγάζει το μεγαλύτερο καλό, θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον εαυτό μας και στο ύψος της μετανοίας. Αυτά μας τα λέει στις πράξεις των Αποστόλων, όπου
Στη συνέχεια πρέπει να περάσουμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, όπου βλέπουμε ότι μετά τον Πέτρο μιλεί και ο Ιωάννης. Η ομιλία του Πέτρου προσκάλεσε πάρα πολύ κόσμο και όπως ήταν μαζεμένοι εκεί και καθώς μιλούσε εκεί ο Ιωάννης, κατέφτασαν ιερείς και ο στρατηγός του ναού, θα λέγαμε από το σύγκελο σήμερα, ο επιβλέπων την τάξη δηλαδή εκεί στο ναό και θέλησαν να το συλλάβουν. Οι Σαδουκαίοι ήταν μια παράταξη για αυτή, οι οποίοι δεν πίστευαν, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, την ανάσταση της ψυχής, δηλαδή δεν πίστευαν την ανάσταση του ανθρώπου με τα θάνατον. Πίστευαν ότι η ψυχή δεν είναι αθάνατη. Δεν χρειάζεται ανάσταση ψυχής, αν η ψυχή είναι αθάνατη, δεν χρειάζεται να αναισθηθεί ποτέ. Το σώμα χρειάζεται ανάσταση γιατί είναι θνητό. Αυτοί λοιπόν οι Σαδουκαίοι πήγαν εκεί και αυτοί να συμμετέχουν στη σύλληψη. Και ο Λουκάς μας λέει ότι ήταν βαθιά απογοητευμένοι όλοι αυτοί, διότι οι Απόστολοι δίδασκαν το λαό. Έχαναν το λαό δηλαδή, ο λαός πήγαινε κοντά τους. Πήγαινε στο λαό, λέει, και δίδασκαν δίκως άδεια της αρχής. Και οι Σαδουκαίοι πληγώθηκαν επειδή οι Απόστολοι κήρυταν την Ανάσταση του Χριστού, ενώ αυτοί δεν την πίστευαν την Ανάσταση σε κανέναν. Αυτοί λοιπόν όλοι επέβαλαν από αυτό τα σχήρας, δηλαδή τους συνέλαβαν. Τους έπιασαν και τους φυλάκισαν μέχρι την επόμενη μέρα, όπου θα έπρεπε να τους δικάσουν, να τους περάσουν από δίκη. Ειν γάρες πέρα ήδη, δηλαδή είχε ήδη βραδιάσει. Και δεν επιτρέπεται τη νύχτα να δικαστούν, κανείς δεν επιτρέπεται να δικαστεί τη νύχτα. Οι φυλάκες των Αποστόλων δεν επέδρασε ευμενός, διότι πολλοί από εκείνους που ήσαν εκεί κοντά τους, τους άκουσαν και επέστρεψαν στον Χριστό. Ήτανε λοιπόν εκεί 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά μας, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Από την ημέρα εκείνη, αγαπητοί αδελφοί, αρχίζουν και οι διωγμοί των χριστιανών στην Ιερουσαλήμ. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω, διότι από τη μία η Εκκλησία θριαμβεύει και συγχρόνως αρχίζουν και τα μαρτύρια της. Οι διωγμοί γίνονται στο πιο κορυφαίο σημείο της αυξήσεως της Εκκλησίας. Είναι αναπόφευκτο όμως οι διωγμοί για να μπορέσουν να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι. Γιατί γινόντουσαν θαύματα κατά τη διάρκεια των διωγμών και ποια είναι τα καλά. Εκείνα τα οποία μπορεί να χάσει ένας άνθρωπος σε ένα διωγμό είναι η περιουσία του, είναι η τιμή του, είναι η ζωή του. Και τα τρία αυτά πράγματα στους Αποστόλους διώχθησαν. Εκείνοι όμως που τους ακολούθησαν αυξήθηκαν. Και πρώτα-πρώτα η τιμή τους. Οι χριστιανοί μεταξύ τους τότε ονομάζονταν, όπως μας λέει, αδελφοί μεταξύ τους. Από τους Εβραίους χλεβαστικά ονομάζονται Ναζωραίοι. Περιφρονητικά ήταν περιφρονητική αυτή η έκφραση, διότι περιφρονητικά μιλούσαν και για τον Χριστό οι Φαρισαίοι. Δεν τους ονόμαζαν χριστιανούς, διότι δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Εάν έλεγαν χριστιανοί, τότε αυτομάτως θα ανεβέβαζαν κατά τη γνώμη τους τον Χριστό και θα τον ονόμαζαν δίχως να το θέλουν Μεσσία. Στην Αντιόχεια βαφτίσαν οι χριστιανοί και εκεί για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί ή Ναζωραίοι, οι οπαδοί του Χριστού, οι σημερινοί δικοί μας Ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι Ρωμαίοι τους νόμιζαν για Ιουδαϊκή αίρεση. Και μήπως επειράχτηκαν οι πιστοί επειδή τους ονόμαζαν Ναζωραίους ή επειδή τους εχλέβαζαν καθόλου. Διότι και τα δύο ονόματα, και Χριστιανός και Ναζωραίος, είναι αγιασμένα ονόματα.
Και ήταν αυτό το όνομα τιμητικό για τους χριστιανούς, διότι συνδέεται με το όνομα του Κυρίου και το όνομα Ναζαρέως και το όνομα Χριστιανός. Εμείς θα πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό, διότι ο Σταυρός πριν από τον Χριστό ήταν ένα οδυνηρό εργαλείο μαρτυρίου και όμως απέβη το πιο ένδοξο σύμβολο σωτηρίας σήμερα. Να λοιπόν πως οι διωκόμενοι δοξάζονται και οι διώκτες κατηγορούνται. Όχι μόνο σήμερα, αλλά όταν θριάμβευαν οι μάρτυρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι τύρανοι τους πήγαιναν από τον ένα τόπο στον άλλο και τους εξόριζαν. Και όλος ο κόσμος για τους πιστούς ήταν τόπος εξορίας, αλλά εκείνοι σκέφτονταν μόνο την ουράνια βασιλεία. Λέει κάποιος συγγραφέας της τότε εποχής, δεν το αναφέρει το Ευαγγέλιο, ότι τους τυχοκολούσαν με τα ονόματά τους τη δίμευση των περιουσιών τους. Δηλαδή ο τάδε χάνει την περιουσία του ή βγαίνει σε πληθυριασμό. Και τους έκαναν πολλά τέτοια για να τους αναγκάσουν τρόπον τεινά. Όμως, αυτή η διωγμή των τυράννων ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας, αγαπητοί μου. Αλλά οι απολαύσεις πνευματικές των χριστιανών ανθρώπων ήταν πάντοτε μεγάλες και πολλές και διαρκείς. Έφερε Αγίους στην επιφάνεια ο διωγμός των χριστιανών. Και οι Απόστολοι παπαρνήθηκαν τα δίχτυα και τη θάλασσα και άφησαν τις λίγες περιουσίες τους, τα φτωχά τους καλύβια. Κοιτάξτε σήμερα πόσες περιουσίες έχουν, πόσες εκκλησίες δεν έχουν και πόση τιμή και δόξα δεν δέχονται από τους χριστιανούς του 20ου αιώνα και του 21ου αιώνα. Είναι μυστηριώδης η αύξηση της ζωής των Αποστόλων, μυστηριώδης και το σχέδιο του Θεού, διότι οι Απόστολοι σκεπτόμενοι την ουράνια βασιλεία διέθεταν και το σώμα τους και όλα τα υλικά τους. Μόνο για την ψυχή τους κοίταγαν και ειδικά να μην αμαρτήσουν. Διότι οι τύρανοι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν την ψυχή τους. Αυτοί που παίρνουν την απόφαση να τα αφαιρεθούν όλα, θα τα πάρουν όλα. Όσοι δεν έχουν τη δύναμη να αρνηθούν, θα χάσουν και την ψυχή τους. Όσοι δεν έχουν δύναμη, δηλαδή, και αρνούνται τον Χριστό, αυτοί χάνουν και το σώμα και την ψυχή. Διότι το σώμα κάποτε θα φύγει. Τι τώρα, τι αργότερα. Όταν από τους διωγμούς βγήκαν οι πρώτοι χριστιανοί από τις κατακόμβες, την εποχή δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και καλώς η Εκκλησία τον ονομάζει Μέγα και μόνο για αυτό που έκανε, που έδωσε ανεξιθρησκεία και πάβει τους διωγμούς των αδικημένων ανθρώπων, των χριστιανών, τους οποίους τους κουβάλαγαν και τους πέταγαν σαν τα σακιά και τους έσφαζαν. Από αυτό το λόγο και μόνο το λόγο θα έπρεπε να ονομάζεται Μέγας και όχι από χίλια άλλα πράγματα καλά που έκανε στην ανθρωπότητα ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος αυτός της Εκκλησίας, Άγιος και Βασιλιάς, Κέσαρας. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για μας, διότι μετά από 300 χρόνια διωγμού η Εκκλησία νικάει. Και αφού νίκησε τους τότε χριστιανομάχους, δεν θα νικήσει τους τώρα χριστιανομάχους. Είναι αστείο να το λέμε. Περισσότερο η Εκκλησία κινδυνεύει από εσωτερικούς εχθρούς παρά από εξωτερικούς, αγαπητοί φίλοι. Κάποτε είχαν ρωτήσει έναν επίσκοπο, λέει, τι θα κάνουμε, λέει, για να γκρεμίσουμε τον χριστιανισμό, για να τον αλλάξουμε, να τον παραγωνίσουμε. Και λέει, δεν ξέρετε τι λέτε, λέει. Εδώ από μέσα οι ίδιοι επίσκοποι προσπάθησαν
να εξουδετερώσουν τον χριστιανισμό και να τον διαλύσουν και θα μπορέσετε εσείς από απ' έξω. Θέλοντας να δείξει με αυτό ότι η ισχυρότερη εχθρή είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι οι Ιούδες, αυτοί οι προδότες δηλαδή, που υπήρξαν κατά καιρούς, όπως ήταν ο Άριος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να γκρεμίσουν το οικοδόμημα μέσα από την διασάλευση της τάξης της Εκκλησίας, των δογμάτων της και των κανόνων της και όλων αυτά, διότι ήταν σατανικό το σχέδιο του Αρίου και απέβλεπε στην κατάργηση του ονόματος του Χριστού σαν Θεού και ήθελαν να λατρεύουν το Θεό, τον Χριστό, σαν άνθρωπο. Αυτό ήταν ολέθριο αν επικρατούσε, αγαπητοί φίλοι, και θα είχε σταματήσει πλέον ο χριστιανισμός, διότι κανείς δεν μπορεί να πιστεύει απόλυτα σε έναν άνθρωπο, παρά μόνο σε έναν θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Ευτυχώς, όπως είδαμε, η εξέλιξη ήταν πολύ καλή για την τύχη της Εκκλησίας. Κατατροπώθηκαν λοιπόν οι εχθροί και θα κατατροπώνονται μέχρι στην τέλεια των αιώνων, γιατί ο Χριστός έχει βάλει τη σφραγίδα του στο Ευαγγέλιο λέγοντας ότι η Εκκλησία μου θα ζήσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και πύλε άδου κατησχίσου σε αυτής. Ο θάνατος και ο Άδης και η καταστροφή δεν θα επικρατήσει στην Εκκλησία μου, λέει ο Χριστός. Και το βλέπουμε καθημερινά αυτό, ότι δεν μπορούν να υπερισχύσουν οι εχθροί του Χριστού σε καμία περίπτωση, αλλά γίνονται ρεζίλοι τις περισσότερες φορές και οι ύβρις ακόμα αυτών των ανθρώπων μεγαλώνουν την υπόλοιψη του χριστιανού. Η δίμευση των περιουσιών που έγιναν στη Ρωσία και από εδώ και από εκεί δεν κλόνησαν την πίστη των άλλων Ρώσων χριστιανών και τώρα βλέπουμε η Ρωσία να βρίσκεται σε μια άνθηση του χριστιανικού ιδεώδους μετά από τη Σταλινοκρατία, μετά από τόσα βασανιστήρια και τόσες εξορίες που λένε ότι είναι περίπου 20.000 οι Ρώσοι οι οποίοι μαρτύρησαν κάτω από αυτό το τυραννικό καθεστώς του Στάλιν, το άθεο καθεστώς. Αλλά εκείνα τα οποία η Εκκλησία κατάλαβε ότι μπορεί να είναι καταστροφή της ήταν η αμαρτία, η μέθη, η πορνεία. Γι' αυτό και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος απογόρευσε την πορνεία, ειδικά στους εξεθνών χριστιανούς, στους Έλληνες, Ρωμαίους κλπ, διότι οι Εβραίοι ξέραν, υποτίθεται, από τις εντολές του Μωυσή, ότι δεν έπρεπε να μοιχεύουν και να πορνεύουν. Αλλά και μετά τον κορεσμό της σωματικής ειδονής, ειδικά όταν γίνεται παρανόμος, πορνικός και μοιχευτικός, η γεύση του στόματος του ανθρώπου είναι σαν να έχει φάει κεραμίδι, μας λέει κάποιος Άγιος της Εκκλησίας. Χειρότεροι από τους κόλακες είναι οι ειδονές. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Λέγαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει η Εκκλησία είναι η αμαρτία και από αυτήν οι Απόστολοι θέλουν να προφυλάξουν όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, διότι ο Θεός μπορεί να συγκαταβαίνει στις αδυναμίες του σώματος και να επιτρέψει τις συμβατικές, ας πούμε, καταστάσεις και ειδονές. Δηλαδή, ο Θεός δεν μας απαγορεύει να φάμε και να πιούμε εν μέτρο, έτσι, και να έχουμε τον γάμο, μέσα στο γάμο σχέσεις για τεκνογωνία, αλλά και αυτό δείχνει ότι συνέστησε τον περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητος, διότι κάθε δέντρο θέλει κλάδεμα για να ανθίσει, έτσι και κάθε άνθρωπος θέλει ένα κλάδεμα των ειδονών για να μπορέσει να ανθίσει. Το παν μέτρον άριστον που έλεγαν οι αρχαίοι, πάντοτε ισχύει και για τον κόσμο τον χριστιανικό. Γι' αυτό, για να τακτοποιήσει όλη την κοινωνία ο Χριστός, ο Θεός,
Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έθεσε κάποιους θεμελιώδεις λύσεις στην κοινωνία, όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι η εγκράτεια, όπως είναι η νηστεία, στις οποίες πρέπει ο άνθρωπος να ακολουθεί για να μπορέσει να ζήσει αρμονικά σε αυτή τη ζωή. Διότι πάρα πολλοί, εκατομμύρια των ανθρώπων μετενόησαν από αυτούς που έπεσαν σε πάθη και αμαρτωλές, αμαρτωλά πάθη. Να μάθουμε λοιπόν να κλαδεύουμε κατά κάποιο τρόπο τις υπέρογγες και παράλογες ειδονές και έτσι θα δούμε ότι θα δυναμώσουμε την ψυχή μας, θα μεγαλώσουμε την ψυχή μας δύναμη και θα γίνουμε πιο ευτυχείς άνθρωποι. Και πιο κάτω στο κείμενο στις πράξεις των Αποστόλων θα δούμε τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη, τους δύο αυτούς κορυφαίους Αποστόλους, να φυλακίζονται και να οδηγούνται ενώπιον του Μεγάλου Συνεδρίου. Θα δούμε την απολογία τους, το πώς μίλησαν και την απόφαση των δικαστών που τους δίκασαν. Να δούμε λοιπόν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, που τις έχει γράψει, όπως έχουμε πει κατά κόρον, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συνοδός του Παύλου, ενώ ο Μάρκος είναι συνοδός του Πέτρου. Εσυνάχθηκαν λοιπόν οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Θα μπορέσουμε να το δούμε από μέσα. Οι αρχηγοί λοιπόν των ιερατικών οικογενειών και οι Σαδουκαίοι, διότι και αυτοί ήταν μέλη των συνεδρίων αυτών, συγκεντρώθηκαν για να κάνουν την κρίση όσον αφορά τους Αποστόλους. Και μαζί με αυτούς ήρθε και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο εν ενεργίας, ποιος άλλος, ο Καϊάφας, εκείνος που δίκασε τον Κύριο, και οι μεταυτών. Δεν είχαν ακόμη δικαστεί ο Καϊάφας στη Ρώμη, όπως έχουμε πει, που λέει, δεν το λέει στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά γιατί έγινε πολύ αργότερα αυτό από ότι γράφηκαν οι πράξεις. Αυτές οι καταστάσεις είναι άγνωστες στο Ευαγγέλιο, αλλά γνωστές σε εμάς από την παράδοση. Υπήρχε και κάποιος Αλέξανδρος εκεί στο συνέδριο, όπως μας λέει, ο οποίος και αυτός θέλησε να δικάσει μαζί με τους αρχιερείς. Ήταν και αυτός υψηλό πρόσωπο. Τους έστησαν λοιπόν, όπως λέει, μέσα στο μέσο τους Αποστόλους και εκεί διατάχθηκε να μεταφερθεί και ο θεραπευμένος χολός. Τα μέλη του συνεδρίου ζητούσαν να μάθουν από τους Αποστόλους με ποια δύναμη, με ποια εξουσία δηλαδή, με ποια εξουσία κάνετε αυτά που κάνετε. Με λίγα λόγια, ποιος σας δίνει το δικαίωμα εσείς να πηγαίνετε και να μιλάτε για το όνομα αυτό του Χριστού. Αλλά εκεί, κατά κακή τύχη του συνεδρίου, ήταν και ο εκγενετής χολός, ο οποίος ήταν θεραπευμένος. Αυτό ήταν κάτι ανυπέρβλητο για τους. Τι να πούνε για έναν κουτσό ο οποίος τώρα χοροπηδούσε. Πριν τους είχαν φυλακίσει επειδή κήρυταν τον Χριστό. Τώρα όμως τους φυλακίζουν επειδή συνεχίζουν να κηρύττουν τον Χριστό. Αλλά είχε γίνει προηγουμένως και το θαύμα του χολού. Αυτό ήταν ένα αναμένο κάρβουνο που έπρεπε να το καταπιούν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ο λαός επεφημούσε τους Αποστόλους επειδή είχαν κάνει τη θεραπεία του χολού, του εκγενετής χολού. Ο Πέτρος, γεμάτος ηρεμία και μεγαλοπρέπεια, ανέφερε στο δικαστήριο το όνομα του Χριστού. Και αμέσως, άνευ περιστροφών ο Πέτρος, κηρύσσει το μεγαλείο του Χριστού. Και τους λέει άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Ανακρινόμαστε σήμερα για κάποιον άνθρωπο ασθενή. Για το ότι αυτός ο άνθρωπος θεραπεύτηκε από εμάς.
Είναι εδώ σαν να λέει ο Πέτρος ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα, αλλά ο Θεός έκανε μέσω ημών αυτή τη θεραπεία. Τους ονομάζει όμως άρχοντες και πρεσβύτερες του Ισραήλ, διότι ο Πέτρος γεμάτος παρησία το κάνει αυτό. Έτσι. Μετά ακολουθεί η ρητή ομολογία του Χριστού. Αν θέλετε να μάθετε, τους λέει, τίνος μέσω, ο χολός αυτός θεραπεύτηκε, τους λέει ο Πέτρος, ας είναι γνωστόν σε όλους εσάς και παντί το λαό. Αν θέλετε να μάθετε ποιος θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό και όλο το λαό, σε όλο το λαό απευθύνεται, να ξέρετε ότι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου ούτως εθεραπεύτη. Στο όνομα αυτό του Χριστού του Ναζωραίου που εσείς δεν θέλετε εμείς να διδάσκουμε, σε αυτό το όνομα θεραπεύει. Σε αυτόν τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Και ο Θεός με αυτό το όνομα βρίσκεται υγιής τώρα. Με το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο εκ του Χριστού Θεού αναστηθείς. Αυτός είναι ο οποίος θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό. Ο Πέτρος αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που λέει στον Ψαλμό «Αυτός είναι ο λίθος ο εξουθενωθής εκ των οικοδόμων», δηλαδή αυτό θα πει ότι αυτή η πέτρα η οποία απορρίφθηκε από εσάς που οικοδομείτε εδώ το Ισραήλ, αυτή η πέτρα, εσείς οι οικοδόμοι την πέτρα αυτή την περιφρονήσατε, την πετάξατε. Αυτή όμως η πέτρα έγινε κεφαλή γωνίας, έγινε ακρογωνιαίος λίθος για οικοδόμημα. Στο χτίσιμο του χριστιανισμού που συνδέει δύο τείχους, γι' αυτό λέγεται ακρογωνιαίος, και εννοεί τους Εβραίους και τους ειδωλολάτρες. Από την οποία, από τις δύο αυτές κατηγορίες των Εβραίων και των Εβραίων, θα χτιστεί η Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχει σε άλλον η σωτηρία, λέει ο Πέτρος, αλλά παρά μόνο από τον Ιησού Χριστό. Αυτά τους λέει και αυτά τους είχε πει και, αν θυμόσαστε παλιότερα, ο Στέφανος. Γιατί? Μόνο για του Χριστού και διενός διουδενός άλλου είναι δυνατόν ουδέν όνομα εστιατόρων υπό των ουρανών. Δεν υπάρχει στον, κάτω από τον ουρανό, στη γη επάνω ένα όνομα μπορεί να παραβγεί με το όνομα Ιησούς Χριστός. Είναι μοναδικό το όνομα, λέει. Εκεί είναι σαν να λέω ότι είναι ανώτερος όλων των προφητών, του Μωυσέως κλπ. Και αυτοί δεν θέλαν να ακούσουν κάποιον ανώτερο από τον Μωυσή και τους τρέλανε αυτή η ιδέα ότι ο Χριστός ήταν ανώτερος από τον Μωυσή. Και όμως ο Πέτρος του λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό, επάνω στη γη δηλαδή, που να λυτρώνει όπως το όνομα Ιησούς Χριστός. Και αυτός μας έδωσε την ευκαιρία να σωθούμε άνωθεν, διότι αυτός είναι ο Κύριος της σωτηρίας των ανθρώπων. Όπως λοιπόν η αρρώστια μας των ανθρώπων είναι τριπλή, η άγνοια, η αδυναμία και ο θάνατος είναι τα τρία πάθη, οι τρεις μεγάλες αρρώστιες του ανθρώπου που τις υπέφερε και τις υποφέρει, αυτές ήταν και οι αρρώστιες της ανθρωπότητος, της προ-Χριστού ανθρωπότητος, όταν βρισκόμαστε τώρα εδώ στους αποστολικούς χρόνους. Και η σημερινή ανθρωπότητα από τα τρία αυτά πράγματα υποφέρει. Από την άγνοια, το θάνατο και την αμαρτία. Αυτό είναι άξιο παρατηρήσεως ότι ο διάβολος σε αυτά τα τρία, προσέχτε, επικέντρωσε τους λόγους του και στον Παράδεισο και στον Χριστό και αργότερα. Στην άγνοια λοιπόν προτείνει ο διάβολος την εσωτερική γνώση, μια ψευτογνώση. Αυτή που έχουν στις μασονίες, στη θεοσοφία κλπ. Οι αστρολόγοι, αυτή είναι η ψευδή γνώση του διαβόλου.
Είναι το μυστήριο της ανομίας. Έχει βγάλει πολλά τέτοια για να δελεάσει τους ανθρώπους αυτός. Για την ισοθεία, που λέει ο διάβολος, ισχύει το μυστικό ότι ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Αλλά όχι χάρη τη Θεού να σωθεί, αλλά με τις δικές του δυνάμεις ή με του διαβόλου τις δυνάμεις. Δηλαδή τελεία διαστροφή. Ο χριστιανισμός διδάσκει ότι είμαστε μικροί θεοί κατά χάρη. Είμαστε συσκευές, όπως είπαμε και την άλλη φορά, που αναβγούν από το ρεύμα που είναι ο Χριστός, ο Θεός, η Αγία Τριάδα, είμαστε άχρηστες. Ενώ αυτοί τι λένε, δεν χρειάζεται την Αγία Τριάδα για να ζήσεις. Δεν χρειάζεται την Αγία Τριάδα για να γίνεις μεγάλος. Μπορείς μόνος σου, έχεις εν δυνάμει μέσα σου τα σπέρματα της αυτοσωτηρίας σου. Αυτό είναι το μέγα σφάλμα της εποχής μας, αγαπητοί φίλοι, που το βλέπουμε και στη γιόγκα, την αυτοσωτηρία, σε ανατολικές καλούμενες δοξασίες, στον αποκρυφισμό, στον εμείς τον τριμέγιστο, στη μασονία, στη θεοσοφία. Το μέγα μυστικό όλων αυτών είναι ότι ο Θεός είναι, ο άνθρωπος είναι Θεός. Ή μάλλον είναι ο Θεός. Δεν παραδέχονται Αγία Τριάδα, παραδέχονται μόνο άνθρωπο. Γι' αυτό αυτές ο διάβολος κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο κεντρικό τελείως. Ενώ ο Θεός τον λέει, θέλει Θεό κεντρικό, ο διάβολος τον μεταφέρει και τον μεταβάλλει και τον κάνει ανθρωποκεντρικό. Να πιστεύουμε στον άνθρωπο, μας λένε πολλοί πολιτικοί αυτόν τον καιρό. Η επανάσταση του, η γαλλική επανάσταση το 1789, όλοι οι προτεργάτες, Δαντών, Ροβεσπιέρος κλπ. Τι κηρύτανε, δεν χρειαζόμαστε το Θεό για να σωθούμε. Χρειαζόμαστε την επιστήμη και τη γνώση. Να πως καταντήσαμε με την επιστήμη και τη γνώση, ήρθαμε σε σημείο αδιέξοδο και όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Αιατωλός, τα άθεα γράμματα θα σας καταστρέψουν. Τα άθεα γράμματα θα σας καταστρέψουν. Και όντως, τα άθεα γράμματα μας έχουν καταστρέψει. Εκτός από ελαχίστους οι οποίοι επιμένουν και προσμένουν Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ας ξυπνήσουμε και ας καταλάβουμε πόσα παιχνίδια παίζει ο διάβολος με την ανθρωπότητα, όχι τώρα, αλλά από αρχαιοτά των χρόνων. Έχει πάγιες τακτικές ο διάβολος. Και η άγνοια ήταν τόσο μεγάλη τότε, που ακόμα και οι σοφότεροι των ανθρώπων οι Έλληνες, το σπουδαιότερο πράγμα, την αμαρτία, την αγνοούσαν παντελώς σαν χωρισμό του Θεού για τις ψυχές από τον άνθρωπο. Και ως επιτοπλίστων ήταν πανθεϊστές, εκτός από τους μεγάλους της αρχαιότητας, όπως ήταν ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, ο Πλάτων και μερικοί άλλοι, Αλεξίμαδος κλπ, οι οποίοι ήταν θεϊστές. Δηλαδή πιστεύανε στην αρχή του Θεού, ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο. Αλλά δεν είχαν γνώσεις αρκετές για να καταλάβουν ότι ο Θεός σαν δημιουργός του κόσμου έθεσε και κάποια όρια στις ανθρώπινες καταστάσεις και είχε ένα θέλω για τον άνθρωπο, κάποια θελήματα, κάποιες εντολές και με αυτά ζητούσε να έχει μια διαπροσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Ο Σωκράτης, γι' αυτό θεωρείται ο πλέον μεγάλος από τους αρχαίους φιλοσόφους, είχε πιάσει την έννοια της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Και μακάριζε εκείνους οι οποίοι θα έχουν αργότερα σοφιστεί και διδαχθεί από κάποιον απεσταλμένο, πολύ συγγενή λέει του Θεού. Ήταν ένας προχριστιανός Έλληνας προφήτης. Μικρός μεν, αλλά για την εποχή εκείνη μέγας. Οι Έλληνες ήταν σοφοί ακριβώς γι' αυτό, γιατί είχαν καταλάβει κάποιες ποιότητες του Θεού. Ήξεραν ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, πανίσχυρος και ότι δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του ό,τι και να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν η άγνοια της αμαρτίας που υπήρχε τότε ίσως συγχωρεθεί από το Θεό στους προχριστιανούς,
αλλά εμείς θα κρυφθούμε αυστηρά, αυστηρότερα, διότι ξέρουμε, αν και υπάρχει αυτή η τραγική άγνοια των διαστάσεων αυτών, που μερικές φορές πάει και πίσω από τους προχριστιανούς, χριστιανικούς χρόνους, διότι υπάρχουν και σήμερα σοφοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αμαρτία από την αρετή. Θεοποιούν την κακία, την πονηρία, την αρπακτικότητα και νομίζουν ότι είναι εξυπνάδα και αρετή. Πιστεύουν ότι δεν θα κριθούν ποτέ. Πιστεύουν μόνο στους ανθρώπινους νόμους και όχι στους θεϊκούς νόμους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτρά παραπλανημένοι. Θα βρεθούν προ τεραστίου προβλήματος κατά το θάνατό τους, όταν δουν ότι έπρεπε να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέει το Ευαγγέλιο και να βαδίσουν σύμφωνα με αυτή την τακτική. Εχώρισε ο Θεός το καλό από το κακό και το έδωσε με τον Χριστό να το δώσει στους ανθρώπους καθαρά και διάφανα τις εντολές του Χριστού, την επί του όρους ομιλία, διότι ο Θεός αποστρέφεται το ψεύδος και την κακία. Και η αλήθεια, όταν τη ζεις, γίνεται φωτεινότερη και πιο ευπρόσδεκτη. Ποια φωτεινότητα αποκτά η αλήθεια, το γνωρίζουμε από τη γοητεία που εξασκεί πάνω στους ανθρώπους το καλό παράδειγμα. Το καλύτερο βιβλίο, το καλύτερο κήρυγμα είναι το καλό παράδειγμα. Οι πιο αυστηρές εντολές, οι οποίες όταν κηρύσσονται είναι βαριές και δυσκολοκατόρθωτες, όταν τις δούμε εφαρμοσμένες από κάποιον πραγματικό άνθρωπο, Άγιο, τότε παίρνουμε ένα πραγματικό μάθημα. Το να αποστρέψουμε το πρόσωπο από την ομορφιά της καλονής μιας γυναίκας φαίνεται ακατόρθωτο και βαρύ. Αν το δούμε όμως κάποιος να το κάνει αυτό και να μην δίνει τόση σημασία στην ομορφιά, τότε βλέπουμε ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι, έχει ανέβει σε ανώτερα επίπεδα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να μην ποθήσεις ξένη γυναίκα, αλλά μόνο τη γυναίκα σου, για να μην δημιουργείται το αλαλούμ της κοινωνίας που βλέπουμε και δημιουργείται σήμερα. Δεν ξέρει ο καθένας με ποια να πάει. Βέβαια, δεν θα πετάξουμε εμείς πέτρα σε αυτούς, γιατί είμαστε και εμείς βρεγμένοι. Και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και δεν πρέπει ο αμαρτωλός να πετάει πέτρα σε αμαρτωλό, αλλά ο αμάρτωλος να του πετάξει την πέτρα. Αλλά έχουμε ενώπιό μας το φως, το Χριστό, έχουμε ενώπιό μας το Ευαγγέλιο, τους προφήτες, τους αγίους ανθρώπους, τους πατέρες της Εκκλησίας, τους σύγχρονους, τους αγιορείτες πατέρες, τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη και άλλους, οι οποίοι μας νουθετούν με σύγχρονο τρόπο και μας δείχνουν τις ηθικές αυτές αλήθειες που είναι κοντά στο Χριστό, γιατί μακριά από τον Χριστό δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ηθικές αλήθειες. Δεν υπάρχει η δύναμη δηλαδή εκείνη η οποία χρειάζεται για να εφαρμοστούν. Ο Θεός δίνει τη δύναμη μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου για να αντέξει τη δυσκολία αυτού του κόσμου, ο οποίος είναι κόσμος απατηλός, είναι αιώνας απατεώνας, όπως λέει κάποιος. Το απατεώνος του, του λέει. Έτσι. Αλλά θα μείνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, γιατί τελείωσε η ώρα. Εύχομαι σε όλους να δουν το φως του Χριστού και να το ζήσουν. Σε όλους μας να ζήσουμε μέσα στο φως του Χριστού. Μακριά από το Χριστό είναι το σκοτάδι, μακριά από το Χριστό είναι το ψέμα, μακριά από το Χριστό είναι κάθε κακό. Κοντά στο Χριστό είναι η αλήθεια, είναι η αγάπη, είναι η ευτυχία, είναι το παν, ο Χριστός είναι το παν. Αν το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος και με φιλότιμο κάνει μια προσπάθεια, οπωσδήποτε θα γίνει ευτυχέστερος και θα κάνει και τους γύρω του πιο ευτυχείς και θα προσφέρουμε μεγάλη υπηρεσία και στην ανθρωπότητα εμείς οι Έλληνες, αν ξαναπιάσουμε πάλι τη λεβεντιά αυτή που είχαν οι παλιότερες γενιές, που αγωνίστηκαν, πίστεψαν, έδωσαν και το αίμα τους ακόμα για την πίστη του Χριστού, την Αγία και της Πατρίδος, την ελευθερία. Τέτοιο εύχομαι να είναι και το, από εδώ και πέρα το γένος των Ελλήνων, αγαπητοί αδελφοί, και με αυτή την ευχή να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίου.